μια ακόμα ασπρόμαυρη ιστορία από την Κατερίνα Γόγου. Πόρτα ανοιχτή και να μην έχει θάλασσα. Μονάχα άντρες άνεργους, σκόνη με ήλιο και σιωπή. Να μπαίνει ο ήλιος στο κονιάκ και σκόνη μαζί με τα τσιγάρα στα πλεμόνια μας. Κι ας μην πάρουμε και σήμερα, βρε αδερφέ, προφύλαξη για την υγεία μας. Κι ούτε να δίνεις συμβουλές το πως το κατεβάζω έτσι και πως σκορπιέμαι έτσι. Και να αφήσεις ήσυχα στα μούτρα τις μπογιές, τις μίξες και τα κλάματα να τρέξουν. Μονάχα να κοιτάζεις ήρεμα τα νύχια, τα μαλλιά μου και τα χρόνια που είναι βρώμικα, κι εγώ να μην δίνω φράγκο για όλα αυτά. Όπως το λέει ο Καζατζίδης, και το κονιάκ να είναι σκατά και εργολάβος πουθενά δεν φάνηκε. Έχει δωμάτιο για παράνομους πάνω από το καφενείο. Θα σου τα ρίξω σε μια δόση, το συνηθίζω άμα μεθάω. Έτσι για να σε λιανίσω, να σε δω χωρίς βρακή, να δούμε τι θα κάνεις. Εσύ όμως λέει δεν θα είσαι απ' αυτούς. Θα σηκωθείς και θα χορέψεις παραγγελιά, βεργούλες και με δίρανε. Και θα κρατάς τις χούφτες σου, μ' αγάπη και με προσοχή το μυαλό μου. Είναι έτοιμο να διαλυθεί στα χείλια, με πονάει. Κι όταν έρθουν να σου πούν πως εδώ δεν είναι τόπος και χρόνος για τέτοια πράγματα, τράβηξε τη φαλτσέτα και θέρισε. Thank you.